Πάμε όμως τώρα στη Ζάκυνθο, στον κύριο Σπύρο Ξένα, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Την καλησπέρα μου σε εσάς, τους συνεργάτες και όλους τους τηλεθεατές του Κόντρα. Λοιπόν, τώρα θα πει κάποιος γιατί να μιλήσουμε με τον κύριο Ξένο, που είναι ένας υποψήφιος βουλευτής στη Ζάκυνθο, και όμως δεν έχει μόνο σχέση το ότι είμαι εγώ από τη Ζάκυνθο, δηλαδή ο πατέρας μου, και βρέθηκα εκεί το Πάσχα. Γιατί υπάρχει. Καλά, κρύψε τις διαπλοκές σου, ρε παιδί. Ναι, μου λένε τη φορά κιόλας. Υπάρχει ένα. Κι όμως, δεν φοβάμαι γι' αυτό το λέω, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε δει όλοι πριν από ένα χρόνο, πότε ήταν το βίντεο από το ναυάγιο, να φεύγουν οι βράχοι, να πέφτουν πάνω σε νερό, και το νερό να πηγαίνει πάνω στους ανθρώπους και τον πανικό που δημιουργήθηκε. Μαθαίνω ότι 3 άνθρωποι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ξένε, έπεσαν από την άκρη του γκρεμού που είχαν πάει να δούνε το αξιοθέατο. Έτσι δεν είναι, το λέω καλά? Mm-hmm. Και μιλάμε για το 10ο πιο γνωστό τουριστικό αξιοθέατο του κόσμου ως εικόνα. Και ένα από τα νησιά που είναι βαριά βιομηχανία της χώρας, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται από προορισμός φτηνού τουρισμού, σχετικά μαζικού λαϊκού τουρισμού, σε πιο πολυτελή τουρισμό, κυρίως στα ορεινά Ζακύνθου με πέτρινες βίλες. Και δεν μπορεί να αποφασίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα το κράτος πώς θα το κρατήσει ανοιχτό αυτό το αξιοθέατο, προκειμένου να μην χαθεί ένα βασικό συστατικό του brand name για μια τουριστική ναυαρχίδα της χώρας. Και σε όλη αυτή την ιστορία μπλέκεται και ένας εμίρης του Κατάρ, ο οποίος έχει αγοράσει την έκταση του ναυαγίου γύρω-γύρω με μια αγοροπολισία η οποία ενδεχομένως να είναι παράνομη, θα μας τα πείτε και εσείς ο ίδιος. Βάλτε τα μας σε μια σειρά, γιατί το θέμα δεν είναι αστείο, αφορά και το ίδιο αυτό καθεαυτό, αλλά και οι προεκτάσεις του για το πώς διαχειριζόμαστε τον τουρισμό, τις ζωές όλων μας. Λοιπόν, βάλατε πάρα πολλά θέματα μαζί σχετικά με τα δυστυχήματα που υπήρχαν στην περιοχή του ναυαγίου πριν 6 με 7 χρόνια. Αλλά για να τα βάλουμε σε μια σειρά, θα ξεκινήσουμε από το εξής. Στις 8 Μαρτίου και σε έκτακτη αυτοψία της ομάδας, της ερευνητικής και επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Λέκα, διαπιστώθηκε και υπήρξε μια έκθεση εκτίμησης διακινδύνευσης κατολισθητικού κινδύνου στην περιοχή του ναυαγίου Ζακύνθου. Με βάση αυτή την έκθεση και τα ευρήματα της έρευνας της ομάδας ΛΕΚΑ, βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση στις 6 Απριλίου, την οποία συνυπέγραφαν οι Υπουργοί Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με βάση την οποία απαγορεύτηκε η πρόσβαση από ξηράς και από θάλασσα στην περιοχή του ναυαγίου Ζακύνθου. Ούτε με καραβάκι δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος να πάει να κατεβεί να κάνει μπάνιο να το δει, ούτε από πάνω από τον κρεμό που είναι 200-300 μέτρα ψηλότερα. Ακριβώς. Μας είπατε προηγουμένως ότι το βίντεο που ανέφερα εγώ είναι πριν από 6 χρόνια, είπατε? Ναι, είναι πολύ παλιότερο το βίντεο, είναι τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια, απλά ξαναέπαιξε και ξαναέπαιξε κατά το περασμένο έτος. Και υπήρχαν και νεκροί που, σωστά το λέω όμως, για πέρσι ή όχι? Όχι, όχι. Δεν είχαμε κανένα νεκρό. Ακόμα και στην κατολίσθηση την οποία είπατε πριν. Είναι νεκροί από πάνω, ατυχήματα με φωτογραφίες. Είχαμε μόνο ελαφρά τραυματίες. Δεν έχουν υπάρξει μέχρι τώρα θάνατοι από τους νεκρούς, από ανθρώπους που πάνε να φωτογραφίσουν? Υπήρξανε, αλλά υπήρξανε πριν 6 με 7 χρόνια. Μάλιστα, ο ένας ο νεκρός ήταν περιστατικό αυτοκτονίας και το άλλο ήταν ατύχημα το οποίο διερευνάει η ασφάλεια Ζακύνθου. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρήστε. Λοιπόν, με βάση αυτή την κοινή λοιπόν υπουργική απόφαση και με βάση τα δεδομένα και τα ερευνητικά δεδομένα της ομάδας ΛΕΚΑ, βγήκε αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία απαγόρευσε, όπως είπαμε πριν, την πρόσβαση από θάλασσα και από ξηρά στην περιοχή του ναυαγίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν ένα σοκ για την τοπική κοινωνία και υπήρξαν αντιδράσεις από, κυρίως από τους τοπικούς πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον οικονομικό, από τον εμπορικό κόσμο και από τους φορείς, για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Η αλήθεια λοιπόν ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι την άνοιξη του 2019
η ομάδα πάλι του καθηγητή του ΛΕΚΑ είχε κάνει μια πολυσέλιδη έκθεση με την οποία αποτύπωνε την κατάσταση στην περιοχή και πρόκρινε συγκεκριμένα μέτρα. Από όλα αυτά τα μέτρα της πολυσέλιδης έκθεσης του καθηγητή ΛΕΚΑ, τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή από την άνοιξη του 19 στην άνοιξη του 23, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Απλά η κυβέρνηση αναλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια φορέων σε ανώνυμες εταιρείες, σε μεταμεσονύκτιες τροπολογίες και σε επιτροπές διαχείρισης και αξιοποίησης του ναυαγίου, οι οποίες μέχρι και σήμερα που μιλάμε το παραγόμενο έργο τους ήταν μηδέν. Για να καταλάβετε το πώς φτάσαμε ως εδώ, και είναι ενδεικτικό του πάμε και όπου βγει, δηλαδή στην κυβερνητική φιλοσοφία αντιμετώπισης όλων των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή ολόκληρη η περιοχή του ναυαγίου έχει ανατεθεί με ΦΕΚ σε μια πενταμελή επιτροπή στην οποία έχει μείνει μόνο ένα μέλος. Σας ρωτάει κάτι ο κύριος Σπύρος. Προχώρησε ο κύριος Ξένος. Ας ναι. Πάμε και στο γενικότερο. Τι εννοείται έχει μείνει μόνο ένα μέλος? Τι εννοείται πενταμελή? Δηλαδή καταγγέλλοντας την αδυναμία του Υπουργείου Τουρισμού και την έλλειψη προγραμματισμού για έργα στην περιοχή, τα 4 μέλη από τα 5 της Επιτροπής που έχει υπό την ευθύνη της τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της περιοχής του ναυαγίου έχουν παραιτηθεί. Και παραμένει ακόμη και σήμερα που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν στη Ζάκυνθο, ολόκληρη η περιοχή του ναυαγίου, η τόσο σημαντική για τη Ζάκυνθο και ολόκληρη την Ελλάδα, να είναι υπό την ευθύνη πενταμελούς επιτροπής με ένα μόνο μέλος. Ωραία. Τώρα το γενικότερο θέμα, επειδή ο τουρισμός, όπως είπε και ο Φίβος στην αρχή, είναι μεγάλο θέμα για τους ανθρώπους εκεί και σίγουρα υπάρχει το εισόδημα και αλλού. Γιατί ξέρεις, το πάμε και όπου βγαίνει, είναι Ζάκυνθο, τρένα, είναι ναυάγιο, πάμε οπουδήποτε. Όχι, όχι, λέω το θέμα εκεί στη Ζάκυνθο, ας πούμε, ποιο είναι τα αιτήματα και τι προωθείτε εσείς, είστε υποψήφιος βουλευτής. Ναι. Ποια είναι τα θέματα που προωθείτε τώρα? Κοιτάξτε, αμέσως μετά λύνεται, αυτό, πώς το λύνετε, να μην πάει καθόλου τουρίστας, ποια είναι η απάντηση? Απέναντι, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απαγόρευσης από ξηρά και θάλασσα στην περιοχή του ναυαγίου, υπήρχαν ισχυρές αντιδράσεις, όπως σας είπα, στην τοπική κοινωνία. Ζητήσανε δηλαδή οι τοπικοί πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας διευκρινήσεις, ζητήσανε αλλαγές, ζητήσανε τροποποιήσεις για να φτάσουμε στο σημείο. Σε τι, ακόμη, στην έκθεση του ΛΕΚΑ? Ναι, στην έκθεση του ΛΕΚΑ. Εντάξει, ο ΛΕΚΑ τα έχει διαβάσει στα νιάτα του και τα λέει χρόνια. Δεν μπορεί να του πει ο πολιτευτής, άλλαξε το και δεν μου αρέσει. Και όμως, πέρα από αυτά που σας λέω, υπήρξαν φωνές μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από υποψήφιους πολιτευτές για επιπόλαιη απόφαση, για αναξιόπιστη απόφαση, για εσφαλμένη απόφαση, η οποία θα πρέπει να μεταβληθεί και να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντί της. Νεανικό λάθος του κυρίου ΛΕΚΑ. Ναι. Λύση υπάρχει όμως. Δύο πράγματα, ακούστε, πείτε μας. Ακούστε. Ο φορέας που μας είπατε, το πενταμελής που έχει ένα μέλος πια μόνο τις παρετήσεις, πρέπει η λειτουργία για τη διαχείριση, για την ανάδειξη κτλ. Ποιος όμως είναι υπεύθυνος τελικά, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ποιος θα την ασκήσει τη λύση και ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς τουλάχιστον? Κοιτάξτε, και τα 4 μέλη της Επιτροπής τα οποία παραιτήθηκαν κατήγγειλαν το Υπουργείο Τουρισμού, στο οποίο ανήκανε, ότι από τα τελευταία 2 χρόνια, από τη σύστασή της αυτή η Επιτροπή, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και δεν υπήρχε καμία πρόνοια για το ναυάγιο. Ο ίδιος ο κύριος Λέκας, σε δηλώσεις του σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα, είπε και παραδέχθηκε ότι 4 χρόνια τίποτα από όσα είχε προτείνει την άνοιξη του 19 δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι οδηγήθηκε στην απόφαση και στην πρότασή του ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση. Κατά τη γνώμη μου, εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αμφισβητήσουμε τα ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα της ομάδας ΛΕΚΑ. Με βάση αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να εφαρμόσουμε όλα όσα λέει η μελέτη για την ασφάλεια των επισκεπτών στην περιοχή, π.χ. η ζωνοποίηση της περιοχής. Και δεύτερον, μετά από πάρα πολλά χρόνια,
να μπορέσουμε και να καταφέρουμε να αναδείξουμε τον πλούτο, τον πολιτιστικό, τον ιστορικό και περιβαλλοντικό ολόκληρης εκείνης της περιοχής που περιβάλλει τον κόλπο του Ναυαγίου. Και εδώ μιλάμε για ιστορικά μνημεία του 15ου, του 16ου και του 17ου αιώνα, τα οποία σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κόλπο του Ναυαγίου στέκουν σε πείσμα του χρόνου και των αιώνων στη θέση τους και αποτελούν τη δική μας ακρόπολη, τα δικά μας ιερά, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τεκμηριώσουμε, να αναγνωρίσουμε, να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε. Και... Ωραία, επειδή είσαστε Ζακυνθινοί τώρα οι δύο, αλλά το θέμα της Ζακύνθου είναι μόνο το Ναυάγιο. Επισκέπτης. Αυτό προσπαθώ να σας ρωτήσω από προηγουμένως. Είναι ένας σημαντικός πόρος το Ναυάγιο, αλλά η Ζάκυνθος σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο το Ναυάγιο. Επειδή στη Ζάκυνθο υπάρχει δυστυχώς όλο και περισσότερο μια αποτυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης να λύσει τα προβλήματα που πρέπει να λύσει μια περιοχή που διαχειρίζεται τόσα πολλά λεφτά που μπαίνουν ως εισδροή για όλη τη χώρα. Απορρίμματα, νερά, αποχέτευση, δρόμοι, ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων, όπως είπατε ήδη. Υπάρχει δυνατότητα από μια κυβέρνηση να παρέμβει πλέον σε περιοχές που αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος από την τοπική αυτοδιοίκηση? Εσείς ως βουλευτής μπορείτε να υποσχεθείτε κάτι, αυτή η αποτυχία των τελευταίων 8-9 ετών να σταματήσει? Κοιτάξτε, αυτό που εγώ λέω συνέχεια είναι ότι έφτασε η στιγμή μετά από 40 χρόνια μιας άναρχης και ανεφορείων ανάπτυξης να συζητήσουμε για το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Εγώ θεωρώ ότι το περιβάλλον της Ζακύνθου, ο πολιτισμός της Ζακύνθου, οι μνήμες, η ιστορία και οι άνθρωποι είναι τα στοιχεία εκείνα στα οποία ο τοπικός βουλευτής μαζί με τους φορείς της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να χαράξουν το στρατηγικό σχεδιασμό από εδώ και μπρος. Να το δούμε. Καλή επιτυχία σας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, κύριε Ξένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.